τον κύριο Γεωργιάδη περνάνε αυτά. Ναι. Όσον αφορά το πολιτικό μέρος. Έτσι. Οι λοιμοξιολόγοι. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα εγώ από την κυρία Ασιόγλου, το πρόβλημα είναι αυτό που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια στους ανθρώπους από εδώ και πέρα την επόμενη μέρα. Να μπορούν πρώτον να μην έχουν το άγχος του πώς θα αποπληρώσουν όλα αυτά τα οποία χρωστάνε μέσα από την πανδημία, για να μπορέσει να υπάρχει μια επανεκκίνηση. Μια όθηση δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, κύριος Γεωργιάδης είναι μαζί μας, Υπουργός Ανάπτυξης. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Κοταρίδη. Καλημέρα, κύριε Πιταρά. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Τι πίνακα βλέπουμε από πίσω. Βάλατε να δω τον κύριο Αχτσιόλου για τόση ώρα και έτσι να πάρω λίγο μια γεύση. Θέλατε παραπάνω ή θέλατε λιγότερο, δεν έχω καταλάβει. Μου είναι πολύ συμπαθής, κύριε Αχτσιόλου. Εάν δεν είχε κυβερνήσει κιόλας, παραλίγο να την είχα πιστέψει. Μισό λεπτό. Σε τι αναφέρεστε, γιατί είπαμε πολλά με την κυρία Αχτσιόγλου και αναφερθήκαμε, αν θέλετε, τελευταία και στη μεσαία τάξη για την οποία είπε ότι την παραπλανήσατε. Ναι, ναι, είπε ένα πολύ χαριτωμένο ότι θα πρέπει να διαγράψουμε, λέει, τα χρέη εφόσον ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πληρωθούν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα χρόνια 15, 16, 17, 18 ήταν τα χρέη με τη μεγαλύτερη αύξηση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα, νομίζω από το 1830 και τη συνθήκη του Λονδίνου, σε απόλυτους αριθμούς. Συσσωρεύονταν διαρκώς χρέη που δεν μπορούσαν να πληρωθούν και ουδέποτε τα διέγραψε η κυρία Αξιόγλου. Αναρωτιέμαι πραγματικά γιατί αυτά τα χαριτωμένα τα σκέφτονται όταν είναι πάντα στην αντιπολίτευση και ποτέ όταν είναι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει τις αγωνίες του τώρα και δεν μπορεί να ακούει να παίζει κάποιο με τις αγωνίες του. Υπάρχει μέσα στην πανδημία ένα πραγματικό ζήτημα διωγγώσεως του ιδιωτικού χρέους, είτε προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες, και κυρίως χρεών για τις οποίες δεν ευθύνονται αυτοί που τα δημιουργούν. Διότι εδώ, όταν σε κλείνει μια κυβέρνηση με κρατική εντολή για να αντιμετωπίσει την πανδημία και υφίσταται μια ζημία, προφανώς δημιουργείς χρέη για τα οποία, εάν δούλευες κανονικά, δεν τα έχεις δημιουργήσει. Ναι. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Υπάρχει. Σε αυτό συμφωνείτε με την κυρία Αξιόγλου. Πάμε παρακάτω. Προφανώς υπάρχει. Ωραία. Η κυβέρνηση αυτή για την οποία μιλάμε το έχει αναγνωρίσει αυτό και έχει ήδη δράσει, ή περιμένει το ΣΥΡΙΖΑ για να δράσει. Να σας ρωτήσω, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιταρά, όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης πληρώνει 8 μήνες τους τόκους των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, τους πληρώνει. Δεν τους ζητάει πίσω από τις επιχειρήσεις. Πάει το Υπουργείο το δικό μου, έχω πάει εγώ, πληρώσει περίπου 1 δισεκατομμύριο τόκους δανείων. Αυτό δεν είναι έμεση διαγραφή του χρέους προς την τράπεζα? Δηλαδή, αυτό το χρέος δεν θα είχε βαρύνει την επιχείρηση, και αντί να βαρύνει την επιχείρηση, το έχει πληρώσει το κράτος για σένα, χωρίς να το ζητήσει πίσω. Όταν πληρώνουμε το γέφυρα 2 για τους επόμενους 9 μήνες μπροστά, το 90% στα τοκοχρεωλήσια του συνεπούς δανειολήπτου και το 80% του μη συνεπούς, και άρα αυτά τα χρήματα στα πληρώνει το κράτος προς τις τράπεζες, και εσύ πια αυτά τα χρήματα δεν τα χρωστάς στο κράτος. Αυτό δεν είναι έμεση διαγραφή χρέους? Όταν σου δίνει το κράτος επιστρεπτέα προκαταβολή και σου λέει το 50% στο διαγράφω, αυτό δεν είναι διαγραφή χρέους? Μέρους του χρέους. Άρα, του μέρους, φυσικά, μέρους του χρέους. Είπε η κυρία Σόλου, δεν έχουμε κάνει καμία διαγραφή χρέους. Μία σειρά μέτρων που έχουμε κάνει ήδη αποτελούν στην πραγματικότητα διαγραφή ιδιωτικού χρέους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνουμε. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει. Είναι προφανές το πρόβλημα το έχουμε αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και αν δείτε σε απόλυτους αριθμούς, η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα 19 με 20 δεν έχει διαφορά. 5,20 δισεκατομμύρια ήταν η αύξηση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα το 2019 χωρίς πανδημία, 5,70 το 20 με πανδημία. Γιατί έμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα η διόγκωση ενώ είχαμε κλειστές επιχειρήσεις? Γιατί η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά μέτρων, είναι η απάντηση. Απλά τώρα, ξέρετε κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Η συζήτηση γίνεται στην εξής βάση. Αν αυτό το χρέος, το οποίο είτε έχει να κάνει με τα 7 δις προς το δημόσιο, είτε με τα 10 δις προς τις τράπεζες, είναι εξυπηρετούμενο χρέος από τον κόσμο και τους επιχειρηματίες. Μα σας είπα ότι όσον αφορά τις, πάμε για τις τράπεζες λίγο και θα έρθω μετά προς το δημόσιο. Τα μέτρα που σας είπα πριν, δηλαδή η πληρωμή των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, το μέτρο γέφυρα 1 ή το μέτρο γέφυρα 2 κλπ. Τι μέτρα είναι? Είναι μέτρα διαγραφής του τραπεζικού χρέους από τους πολίτες προς τις τράπεζες, υπό την έννοια ότι τα πληρώνει το κράτος για σένα χωρίς εσύ να τα χρωστάς στο κράτος, αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε τη διαφορά, γιατί το πιάσατε εσείς πολύ ωραία πριν,
είναι και μέτρο που βοηθάει στο να μην βρεθούν οι τράπεζες ξανά σε ανάγκη για ανακεφαλαιοποίησης, γιατί δεν διαγράφεις τα χρήματα που θα έπρεπε να πάρουν οι τράπεζες, αλλά τα πληρώνει το κράτος. Και η τράπεζα διατηρεί τα βιβλία της καθαρά και διατηρεί την ευστάθειά της και δεν χρειάζεται να πούμε πάλι σε περιπέτειες. Γιατί πριν, όταν της είπατε, κύριε Κοταρίδη, νομίζω εσείς, μα αυτά θα τα πληρώνουμε στο τέλος και μου μυρίζει νέα ανακεφαλαιοποίηση στο μέλλον, κάπου μπέρδεψε τα λόγια της κυρία Γιόγλου. Γιατί θυμόμαστε όλοι καλά τι έγινε το 15 το Νοέμβριο, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει, ξέρετε, μαγικός τρόπος να πεις διαγράφω τα χρέη προς τις τράπεζες και την άλλη μέρα να μην χρειαστεί να βρεις κάποιος να βάλει λεφτά στις τράπεζες. Αυτό δεν υπάρχει. Στο δυτικό κόσμο που ζούμε δεν υφίστανται τέτοιος τρόπος. Επίσης πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα. Ότι όταν είσαι η Ελλάδα, δηλαδή η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα, άλλη μια παρακαταθήκη μας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την οποία πολεμάμε και είμαστε με τον Ηρακλή 1 και τον Ηρακλή 2 που έτσι και τα λοιπά, σε μια διαδικασία ταχείας αποκλιμάκωσης, αυτό που να ονειρεύεσαι να είναι να ξαναφτιάξεις νέα γενιά κόκκινων δανείων προς τράπεζες στην Ελλάδα. Φαντάζομαι αυτό το καταλαβαίνετε, διότι ζήσαμε τι θα πει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να είναι έξω από το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Άρα κάθε σχετική συζήτηση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιγράφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ του 2014 και της εποχής της εισάχθειας θα πρέπει να γίνεται με τη γνώση ότι παιδιά αυτά όλα τα ζήσαμε, λάβαμε πικρά πύρα, δεν ήταν πολύ ωραία η γεύση που είχε, καλό να μην τα ξαναζήσουμε. Κύριε Γεωργιάδη. Αντίθετα, η κυβέρνηση τι κάνει, κλείνω με αυτό. Ναι. Λαμβάνει όλα αυτά τα εργαλεία που σας είπα, που είναι εν της πράγμας η διαγραφή χρέους, αλλά με τον τρόπο που εξήγησα, αλλά το κάνει με τρόπο νοικοκυρεμένο, έτσι ώστε ταυτόχρονα να είναι και το τραπεζικό σύστημα σταθερό και οι αγορές ήρεμες. Γι' αυτό και έχουμε και χαμηλά επιτόκια. Αν τώρα η Ελλάδα έμενε σε ένα διαγωνισμό, εγώ να βγαίνω το πρωί και να λέω θα διαγράψω 50% της επιστρεπτές. Κυρία, αυτό λάβει το βράδυ να έλεγε 100% της επιστρεπτές. Η κυρία και την μετάβρη να έλεγε θα δώσω και 50% καπάκι από το 100% της διαγραφής και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε, δεν θα είχαμε καλό τέλος. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά το εξήγηλε χθες ο κύριος Τσίπρας, έκανε μία κοστολόγηση, αν άκουσα καλά, των 5,7 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ναι. Έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα σας καλούσα να διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Μόνο η διαγραφή των ασφαλιστικών εισφορών που εισηγήθηκε πλησιάζει τα 6 δισεκατομμύρια. Οι διαγραφές των επιστρεπτέων κτλ. Είναι άλλα 5 και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα, ούτε την αρρύθμιση του κόστους των μέτρων του δεν έχει κάνει σωστά. Ωραία, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Εσείς προχωρήσατε σε μέτρα τα οποία ουσιαστικά τι κάνανε? Εν μέσω πανδημίας, ο επιχειρηματίας, από τη στιγμή που ουσιαστικά πλήρωνε το κράτος τους στόκους των δανείων του, δεν τους ζήσατε τα δάνεια που είχε από πριν την πανδημία. Αυτός ο άνθρωπος τώρα θα κληθεί με το που ανοίξει μεθαύριο να μπει σε μια κανονικότητα, δηλαδή να αρχίζει να συνεχίζει να αποπληρώνει τα δάνεια τα οποία είχε πάρει από πριν, έτσι, από την πανδημία. Χωρίς πλέον να έχει τίποτα στο σεντούκι όμως, γιατί δεν έχει, είναι άφραγκος. Ό,τι είχε μέσα το έχει δώσει. Πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει και να ξεκινήσει και πάλι? Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα Γέφυρα 2 είναι 9 μήνες in front, μπροστά από σήμερα. Άρα, αν υποθέσουμε ότι η αγορά μας θα ξεκινήσει να λειτουργήσει σχετικά κανονικά το Μάιο, τα χρέη προς την τράπεζα θα τα πληρώνουμε το 90% στο συνεπή δανειολήπτη, τα επιχειρηματικά δάνεια, και το 80% στο μη συνεπή μέχρι το Δεκέμβριο. Άρα, δεν του λέμε πήγαινε αύριο να πληρώσει τα χρέη σου, είναι λάθος αυτό που είπατε. Του λέμε θα στα πληρώνουμε για τους επόμενους 9 μήνες για να έχει αναγκαίο χρόνο προσαρμογής. Όσον αφορά τα χρέη των οικοκυριών προς τις τράπεζες, όπως σίγουρα γνωρίζετε, με πανευρωπαϊκή απόφαση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, δεν γίνεται έτσι. Τώρα είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να προσφέρουν στους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία μείωση της δόσης κατά 50%, προγράμματα μπαλούν που μεταφέρουν τα χρέη στο μέλλον, μικρότερα επιτόκια. Όλα αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Κανένας στην Ευρώπη, και σίγουρα όχι εμείς, δεν υποκρινόμαστε ότι αύριο το πρωί, παιδιά, μόλις ανοίξετε, πηγαίνετε να πληρώσετε όλα τα παλιά σας χρέη. Σίγουρα το έχουμε πει εμείς αυτό. Και δεν μπορεί και να γίνει και αν το λέγαμε. Mm-hmm. Άρα, απαντάει η κυρία Σόλου σε κάτι που κανένας ποτέ δεν είπε και κανένας δεν υποστήριξε. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στα δικά σας τώρα, γιατί έχουμε διάφορες εκκρεμότητες. Περιμένουμε καταρχήν να δούμε τι θα γίνει συνολικά με τα εμπορικά καταστήματα. Αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Είναι σε εκκρεμότητα το λιανεμπόριο στην Κοζάνη. Περιμένουμε να μας πείτε τι θα γίνει με την εστίαση. Όχι εμείς βασικά, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται. Αν υπάρχει ενδεχόμενο να ανοίξει και νωρίτερα. Την Παρασκευή είναι η συνάντησή μας με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, όπου θα έχουμε και όλη την εικόνα της πανδημίας για όλη την εβδομάδα. Μέχρι στιγμής, τονίζω μέχρι και χθες,
η πανδημία δείχνει από εβδομάδα σε εβδομάδα μία μικρή τάση αποκλιμάκωσης. Ακόμα και η χθεσινή μέρα που το νούμερο ως μέρα είναι μεγάλο, 4.038 κρούσματα, συγκρινόμενο με την προηγούμενη Τρίτη και με τον ίδιο περίπου αριθμό τεστ, 75.000-77.000, είναι ελαφρά μειωμένο, κατά περίπου 300 κρούσματα. Άρα λοιπόν, αν αυτή η τάση αποκλιμάκωσης συνεχιστεί, δεν το ξέρω, το εύχομαι, το ελπίζω, αλλά δεν το ξέρω, θα μπορούμε να πάμε και με την διαδικασία των self-test όπου θα έχουμε στη διάθεσή μας σε μεγαλύτερη χαλάρωση λειτουργίας του λιανικού εμπορίου. Οφείλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα, είμαστε περίπου στη 10η μέρα που λειτουργεί το λιανικό εμπόριο, δεν φαίνεται ότι το λιανικό εμπόριο επηρέασε αρνητικά την πανδημία. Δεν δείχνει δηλαδή το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου να έχει μια αρνητική επίδραση στην πανδημία. Μέχρι σήμερα που είναι η 10η μέρα. Μέχρι την 14η μέρα, φυσικά, αυτό μπορεί να έχει αλλάξει. Η χαλάρωση που λέτε, πώς το προσδιορίζετε? Δηλαδή, έχει να κάνει με τα SMS, έχει να κάνει με τις ώρες που θα βγαίνουμε έξω, με τον τρόπο που θα ψωνίζουμε? SMS θα έχουμε σίγουρα και το τρίωρο θα συνεχιστεί για αρκετό διάστημα. Ακόμα αυτό δεν συζητείται. Όσον αφορά το λιανικό εμπόριο, σίγουρα για μας προέχει να σταματήσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό που έχει δημιουργηθεί με τη μη λειτουργία των εμπορικών κέντρων και των ΜΟΛ. Το οποίο είναι πρόβλημα στην αγορά, διότι δεν είναι σωστό το κράτος να παρεμβαίνει με κανονιστικού τύπου αποφάσεις και να καταστρέφει επιχειρήσεις. Άρα, για εμάς εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η ομαλοποίηση στο όσο το δυνατόν ομαλών συνθηκών κινήσεων της αγοράς είναι η πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Μετακινήσεις το Πάσχα σε άλλες περιοχές θα γίνονται πλέον με κάποιους όρους και προϋποθέσεις? Δηλαδή, εντάξει, εμβολιασμένοι πιο εύκολα, θα πρέπει να γίνεται ένα self-test πριν? Ποιο είναι το πλάνο σας? Δεν είναι τώρα. Η συζήτηση για το Πάσχα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πρόωρη. Ειλικρινά σου το λέω. Δεν το λέω για να υπεκφύγω. Είναι εξαιρετικά πρόωρη. Όταν λέμε δεν ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή πώς θα είναι η εικόνα της πανδημίας για να σας πω τι θα κάνουμε τη Δευτέρα, το να σας πω τι θα κάνουμε μετά από δύο Δευτέρες μου φαντάζει σαν να λέμε για μετά από ένα χρόνο. Με τα σχολεία η πρώτη εκτίμηση που έχετε ποια είναι? Το self-test έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω το self-test ήταν ένα υπερόπλο το οποίο βρήκε η κυβέρνηση, το χειρίστηκε πιστεύω με έναν τρόπο υποδειγματικά γρήγορο. Και έχει φέρει μια αισιοδοξία στην κοινωνία, ξέρετε, γιατί όλοι αυτοί που βγήκαν θετικοί θα ήταν στα σχολεία και θα μετέδαν τον ιό ένας τον άλλον. Άρα, δείτε από τι μας γλίτωσε η χρήση των self-test. Από ένα μεγάλο κομμάτι του ιού, αυτοί πλέον ξέρουν ότι όντως θετικοί δεν πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι τους. Οι γονείς τους και οι συγγενείς κάναν και αυτοί τώρα τεστ. Και άρα, όλοι, αν είναι θετικοί γύρω-γύρω, μπορούν να αυτοαπομονωθούν και να μειώσουν το ιδιωτικό φορτίο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως, επειδή η αλήθεια είναι ότι το self-test είναι ένα όπλο αυτή τη στιγμή, με αυτό το όπλο και με τον τρόπο που βλέπουμε να κινείται και το λιανεμπόριο γενικά και ο κόσμος, δεν σας φαντάζει λίγο λογικό ότι θα μπορούσε η εστίαση να έρθει νωρίτερα να ανοίξει? Επειδή οι ειδικοί μας συστήνουν να βγαίνουμε προς τα έξω. Και φυσικά μιλάμε για εστίαση με τραπεζάκια στο εξωτερικό χώρο, έτσι. Αυτή είναι η προϋπόθεση, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, τη συζήτηση αυτή γίνεται αρκετές φορές. Και εμένα με προβληματίζει. Δηλαδή, λες, αφού είναι όλες πλατείες, θα πει να καθόρισε ένα τραπεζάκι. Δεν σας κρύβεται, αυτό έχω πει και εγώ και στον εαυτό μου πολλές φορές και στην Επιτροπή. Χθες το βράδυ έβλεπα τις εικόνες από το Λονδίνο την πρώτη μέρα που ανοίξαν τα καταστήματα με τραπεζάκια έξω. Δεν ξέρω αν τις είδατε, κύριε Πιτάνης. Τις είδαμε, ναι, αμέ. Πώς σας φάνηκε? Μου άρεσαν. Αλλά με προβλημάτισαν. Αλλά ξέρετε, εδώ πρέπει να βάλετε στην εξίσωση το πόσο κόσμος έχει εμβολιαστεί στη Μεγάλη Βρετανία. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κρίνω τη Μεγάλη Βρετανία. Μπράβο ότι το κατάφεραν και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση του κυρίου Τζόνσον. Και μακάρι να μην έχουν κανένα άλλο κρούμα στη Μεγάλη Βρετανία και να πάνε οι φίλοι μας. Το ΗΠΑ είναι μια φιλική σύμμαχο σε εμάς χώρα και το εφόσον θα πάει τέλεια. Άλλο λέω. Στην κατάσχημη πανδημία στην Ελλάδα. Αν αύριο ανοίγουμε τις εστίες με τραπεζάκια που λέτε. Και δείτε τις εικόνες που είδατε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ακόμα δεν έχουμε εμβολιάσει τόσους. Καλώς, κακώς η Ευρώπη δεν κατάφερε τόσο καλά. Δεν θα τρομάζατε και λίγο? Καλά, εμείς τρομάζουμε και την πλατεία. Τρομάζουμε και τώρα με τον Δημήτρη. Εμείς τρομάζουμε και με την πλατεία Βαρνάβα. Μα όπως είδατε όμως στον Ηνωμένο Βασίλειο, τα τραπεζάκια έξω δεν μείωσαν την κίνηση σε εκεί πλατείες, αύξησαν την κίνηση σε εκεί πλατείες. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ήταν τα τραπεζάκια γεμάτα. Όρθιος ο κόμμας δίπλα τραπεζάκια και γεμάτη όλη την πλατεία και μάλιστα χωρίς μάσκες. Ναι. Το λέω για να ξέρουμε τι ζητάμε καμιά φορά. Είπαμε. Είμαστε, δεν λέω η δική μου προσωπική εκτίμηση, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, λέω αυτά που ακούω από διάφορους γιατρούς και αυτά που ακούω από τους φίλους μου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κλπ. Η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι τη μεγάλη κορύφωση της πανδημίας την έχουμε αφήσει πίσω μας. Αυτό δεν να πιστεύω. Μπορεί όμως και να κάνω λάθος. Επειδή μπορεί να κάνω τρομερό λάθος,
καλό είναι να μην πάρουμε ρίσκα περισσότερα από ό,τι πρέπει. Θα πρέπει να κάνουμε τα βήματά μας προσεκτικά. Ναι. Γι' αυτό έχουμε και την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και τα συζητάμε μαζί τους και ακούμε τι μας λένε. Και θα πάμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, αλλά όσο μπορούμε με ασφάλεια. Γι' αυτό έχουμε και τα self-test, γι' αυτό θα βάλουμε το λιανικό εμπόριο self-test. Παιδιά, όλοι μας θέλουμε αύριο το πρωί να γίνουμε στην παλιά μας ζωή. Ποιος δεν το θέλει? Ποιος δεν το θέλει? Αλλά τι να κάνουμε, σε γραμμή. Θα πάνε όλα καλά. Ναι. Μέχρι τις 14 Μαΐου έχετε προθεσμία. Πάντως μετά ανοίγει ο τουρισμός. Έχουμε προθεσμία, κύριε Κροταρίδη, κύριε Πιθαρά, όσο προθεσμία μας δώσει ο ιός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αν έχεις έξαρση της πανδημίας, προφανώς δεν μπορεί να έχεις τουρισμό. Άρα το καταλαβαίνετε. Στον κύριο Θεοχάρη να το πείτε αυτό. Ο κύριος Θεοχάρης έδωσε προθεσμία στον κορονοϊό να εκφύγει μέσα σε 14. Μια χαρά το ξέρει και όλη η κυβέρνηση εδράζει την προσπάθειά του μέχρι τις 14 Μαΐου να είναι όλα όπως πρέπει. Ξαναλέω όμως, μια αδειμονία και μια μεγαλύτερη πίεση από αυτή που πρέπει ως προς την ταχύτητα του ανοίγματος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλη την συλλογική μας εθνική προσπάθεια. Γι' αυτό σας είπα, ψυχραιμία, ηρεμία, όλα θα πάνε καλά. Ωραία, αυτό λοιπόν είναι το πείραμα των Ολλανδών τουριστών στη Ρόδο, που φαίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε. Καλά πάει, ευχαριστούμε. Πάει πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.